Η Κυπριακή Δημοκρατία την 1η Οκτωβρίου γιορτάζει 55 χρόνια ανεξαρτησίας και είμαστε υπερήφανοι για αυτό το πολύ σπουδαίο γεγονός. Όμως, για 41 χρόνια παραμένει διαρρεμένη αφού εδάφη της παράνομα κατέχονται από τον τουρκικό στρατό ως αποτέλεσμα της παράνομης στρατηγικής εισβολής του 1974. Η μόνιμη και διαρκής επιθυμία και προσανατολισμός του κυπριακού ελληνισμού είναι η αποκατάσταση του δικαίου και η απαλλαγή της Κύπρου και του λαού της από την τουρκική στρατιωτική κατοχή. Ευχή μας και αγώνας μας είναι να υπάρξει αίσια κατάληξη σε αυτή τη νέα διαδικασία συνομιλιών που άρχισε τον περασμένο Μάιο με ενθαρρυντικές προοπτικές. Εξαιρετική σημασία είναι η τριμερή συνεργασία Αιγύπτου, Ελλάδας, Κύπρου. Τα τρία κράτη μαζί μπορούν να πετύχουν πολλά. Ιδιαιτέρως με την εκλογή του Προέδρου Σίση στην Προεδρία της Αιγυπτιακής Δημοκρατίας, η νέα σελίδα στις σχέσεις, η οποία επισφραγίστηκε με τις δύο τριμερείς συνόδους κορυφής, αποτελεί μοναδική ευκαιρία για απρόθεση και εμπέδωση των συμφερόντων των τριών κρατών στην τραγμένη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Οι προσδοκίες και οι επιδιώξεις είναι κοινές και εδράζονται στην ανάγκη προώθησης της ειρήνης, της σταθερότητας και ασφάλειας, αλλά και στην ευημερία και συνεργασία σε όλους τους τομείς. Στο πλαίσιο αυτό, το πατριαρχείο μας, ο κυπριακός και ο ελλαδικός αιγυπτιώτης ελληνισμός δικαιούνται με αναθεωρημένο ηθικό να συνεχίσουν να αναπτύσσονται και να προοδεύουν σε αυτή τη μεγάλη και φιλόξενη χώρα.